Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αν ανοίξει η εικόνα θα δείτε ότι το στούντιο γέμισε από ανθρώπους. Δεξιά μου έχω την καλή συνάδελφο τη Μέρη την Καριωτάκη. Καλώς ήρθες, Μέρη. Γεια σου, Λευτέρη. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, μας φέρνεις ένα πολύ ωραίο θέμα, μια όμορφη εκδήλωση η οποία θα γίνει στους Κουνάβους προσεχώς και βεβαίως έχουμε και τους εκπροσώπους του Πολιτιστικού Συλλόγου των Κουνάβων. Θα τους καλωσορίσω ευθύς αμέσως. Είναι η κυρία Κατερίνα Ψυχογιού, η αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου των Κουνάβων και ο κύριος Λευτέρης Αμπαθιανάκης, εθελοντής Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάβων και όχι μόνο. Την άλλη ιδιότητα θα μας την πείτε σε πολύ λίγο. Μέρη, μια πολύ όμορφη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Θα πούμε ημερομηνίες, θα πούμε τα πάντα. Έχει να κάνει βεβαίως με το προσφυγικό. Και αναφέρομαι βεβαίως στο γεγονός ότι οι άνθρωποι που έχουμε εδώ θέλουν να τιμήσουν κάποιους πρόσφυγες οι οποίοι πριν από πολλά χρόνια εγκαταστάθηκαν στους Κουνάβους και θεωρούν χρέος τους αυτή τη φορά και τιμή τους να τους... Να μιλήσουν για αυτούς. Να μιλήσουν για αυτούς. Για την εγκατάστασή τους εκεί, στους Κουνάβους. Να θυμηθούμε κι εμείς, να θυμηθούν και οι παλιοί, να θυμάθουν και οι καινούργοι. Να μάθουν οι νεότεροι, τα παιδιά, ότι τα μικρά. Ήμασταν πρόσφυγες κάποια στιγμή στη ζωή μας και ενδεχόμενα να ξαναγίνουμε και πρόσφυγες. Βέβαια. Και βέβαια. Η μέρα που πρόκειται να γίνει η συγκεκριμένη εκδήλωση, στις 20 του μήνα, την Πέμπτη, είναι η Παγκόσμια ημέρα της προσφυγιάς, των προσφύγων. Η Παγκόσμια ημέρα των προσφύγων, 20 του Ιούνιου. Δεν ξέρω αν είναι τυχαία η επιλογή της συγκεκριμένης ημέρας. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Θέλω να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ψυχογιού. Αποτέλεσε έτσι αφορμή αυτό που λέει η συνάδελφος Μέρη? Ναι, αποτέλεσε αφορμή η Παγκόσμια ημέρα των προσφύγων. Ορμόμενοι λοιπόν από αυτό, είπαμε να αφιερώσουμε μια εκδήλωση με θέμα τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας που φύγαν το 22 από τα παράλια, με τις όποιες κακουχίες και με τα όποια προβλήματα είχαν να αντιμετωπίσουν και φτάσανε σε κάποιους τόπους που προσπαθήσανε να βρούνε, να ριζώσουνε. Είπαμε ότι χρειάζεται τιμή για αυτούς. Ήρθαν 87 άτομα στους Κουνάβους, οι οποίοι μείνανε στους Κουνάβους, φτιάξανε εκεί τη ρίζα τους και εκεί τους απογόνους που μας δώσανε και μεγαλώσανε μαζί τους εμείς. Εμείς βλέπουμε πάντως τη σχετική εικόνα «Αλυσμόνητες πατρίδες» είναι ο τίτλος της συγκεκριμένης εκδήλωσης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο των Κουνάβων, 5η 20 Ιουνίου στις 8.30 για όσους δεν το γνωρίζουν. Καλό θα είναι να το μάθουν όσοι δεν το γνωρίζουν. Και σε ένα χώρο που είναι σημαδιακός. Μου λέγατε πριν από λίγο ότι στο χώρο που πρόκειται να γίνει η εκδήλωση ήταν ο χώρος της πρώτης συγκέντρωσης των ανθρώπων. Είναι το παλιό σχολείο, το πρώτο σχολείο που λειτουργήσε το 1955. Από το 1871 μέχρι το 1954. Ναι, έτσι. Εκεί λοιπόν ήρθαν το 22 οι πρόσφυγες αυτοί και μείναν τις πρώτες βραδιές εκεί, σε αυτό το σχολείο μέσα φιλοξενήθηκαν, μέχρι να τους δοθεί ο κλήρος και να φύγουν να πάρουν τα όποια μέρη, ας πούμε, που εγκαταστάθηκαν μετά και έφτιαξαν ό,τι έφτιαξαν. Κύριε Σαμπαθιανάκη, εσείς σας χαρακτήρισε η κυρία Ψυχογιού ληξίαρχο προηγουμένως. Δεν θα το έλεγα. Αυτό είναι έμφυτο. Είναι μεράκι, θα έλεγα. Μεράκι. Χρόνια μαζεύω το οτιδήποτε έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του. Και το τελευταίο χαρτάκι, αρχή που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του, έχω ένα τεράστιο αρχείο. Mm-hmm. Πέρσι κάναμε παλιές φωτογραφίες. Ανθρώπου που φύγανε, η 30 Ιουνίου ήταν πέρσι, με άνθρωποι 100 χρόνια που έχουν φύγει από τη ζωή. Και είχε τεράστια επιτυχία. Άρα μιλάμε για ένα αρχιακό υλικό, κύριε Σαμπαθιανάκη. Το οποίο πώς το μαζέψατε εσείς, σας το έδωσαν κάποιοι? Όχι, αυτό το μαζεύω. Τι περιλαμβάνει αυτό? Οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Από φωτογραφίες δηλαδή? Από φωτογραφικό υλικό τεράστιο. Ναι. Αρκεί αυτά το ξεκίνησα γιατί πολλά ονόματα που θα ακουστούν μεθαύριο δεν έχουν πεθάνει, δεν υπάρχουν απόγονοι. Εκεί απάνω ζωρίστηκα να βρω τα ονόματα γιατί βάλαμε να ακουστούν και τα ονόματα των γυναικών, το γένος. Το γένος. Το γένος. Δηλαδή θα ακουστεί, ας πούμε, το όνομα της γυναίκας και του συζύγου μαζί. Το γένος, βασικό πολύ για μένα. Υπήρχαν οικογένειες που είχαν φύγει εκεί. Με βοήθησε ένα αρχείο που έχω του παπά Βασιλάκη, διότι ληξία αρχείο είχαμε στην Ελλάδα από το 1 πρώτου 1933. Mm-hmm.
αυτός ο αείμνηστος έγραφε μέχρι το 1947 από το 1918. Έχω το αρχείο του όλο. Mm-hmm. Το αποκρυπτογράφησα, να πω το 95%. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, εκεί με βοήθησε πολύ αυτό για να βρω ονόματα στη συγκεκριμένη δουλειά μας. Μετά το ειδικό προσφύγων, δεν θα έλεγα πολύ, της κυρίας Λαγουδάκη, πάρα πολύ προσεγμένη δουλειά. Το είχα στα χέρια μου κάποιες οικογένειες, γιατί από το Νοέμβριο του 1922 μέχρι το 23 είχαν πολιτικογραφηθεί 17.309 πρόσφυγες στο Ηράκλειο. Εκεί κάποιοι τους βρήκα διπλογραμμένους. Αυτοί που ήταν στους Κουνάβους δεν ήταν στο ειδικό προσφύγων. Ελάχιστες οικογένειες. Με βοήθησε βέβαια λίγο, γιατί βρήκα ονόματα γυναικών. Το γένος βρήκα έχετε εκεί. Έχετε καταγράψει και ιστορίες, ανθρώπινες ιστορίες. Ναι, θα μπορούσα. Ξέρω την ηλικία που ήρθανε. Τη γράφει. Δεν μας παίρνει να το πούμε, γιατί δεν μπορείς να έχεις τον άλλο 2-3 ώρες εδώ στην Κωμωδία και γίνεται διάλειμμα. Θέλει πολύ προσοχή. Σωστά, σωστά. Πετσοκόψαμε από εδώ και από εκεί και ξέρω, έχω όμως το αρχείο μου την ηλικία που ήρθανε μέχρι και ένα μωρό που γεννήθηκε στο δρόμο. Που έφυγε κι αυτή. Στεναχωριέμαι γιατί δεν ζει κανένας να ακούσουν τα αυτιά του και να δουν τα μάτια του. Ναι, είναι στενάχωρο αυτό. Ωστόσο, ναι. Είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνετε. Πάρα και πολύ. Δίνετε. Είναι τιμή. Αν μου επιτρέπεις, Μέρη, σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη, ακριβώς, που το προσφυγικό και το μεταναστευτικό νομίζω αποτελεί το μήλο της έρηδος, υπάρχουν μισή-μισή. Είναι κάποιοι οι οποίοι υποδέχονται όλο αυτό τον όρο της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Υπάρχουν και άλλοι, ωστόσο, που δεν τον αποδέχονται και δεν θα το αποδεχτούν. Βέβαια, δεν αναφερόμαστε σε αυτούς. Αναφερόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξεχνούν, τιμούν και υποδέχονται και καλωσορίζουν ανθρώπους πάντοτε έτσι με ένα υπόβαθρο, ό,τι και αν έχει περάσει ο καθένας από αυτούς. Έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους, έτσι πάρα δεν είναι. Πάρα πολύ. Αν το εξετάσουμε, όλοι ήταν εργατικοί, τίμοι, καλοί οικογενειάρχες, σε τέχνες, σε δράματα, όπου και να μπλέξαν αυτοί οι άνθρωποι, φέρανε τη σταφίδα, φέρανε τις σβέρες που λέμε εμείς που απλώνανε και έκανε τον άσο τη σταφίδα. Κατέλληνα, την καπνά. Κυρία Ψυχογιού. Να συμπληρώσω. Ήθελα να πω απλά ότι πάντα εμείς οι Έλληνες είμαστε μια αγκαλιά. Έτσι. Είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για οποιονδήποτε κι αν έρθει. Τον αγκαλιάζουμε, τον φιλοξενούμε. Βέβαια, δεν υπήρξε το ίδιο ακριβώς με τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Τουρκόσποροι ήταν για τους περισσότερους. Γι' αυτό ανέφερα και εγώ τα νικαημένη, δηλαδή αυτή η πολύ δύσκολη περίπτωσή τους. Ωστόσο, εσάς πέρασαν από το χωριό σας. Μπορεί να είναι και κάποιοι εν ζωή, όπως είπατε, γύρω στα 80-90 άτομα, μου είπατε προηγουμένως. 87 άτομα, κανείς δεν είναι στη ζωή. Βλέπεις, Μέρη, λένε 87 άτομα. Ακριβής ο αριθμός. Και θέλουν έναν-έναν και τους 87 να τους τιμήσουν. Ναι. Πολύ σημαντικό. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και άνθρωποι που δεν είναι στη ζωή. Φυστά. Και για το κάθε έναν από αυτούς έχουν ψάξει ξεχωριστά. Θα είναι όμως φοβερή τιμή για τους απογόνους τους να ακούσουν τις ιστορίες, τα ονόματα. Να δουν ότι αυτό το χωριό στο οποίο έβαλαν και αυτοί ένα λιθαράκι να υπάρχουν οι Κουνάβοι μέχρι και σήμερα. Βέβαια, έτσι μας έμαθαν. Μα ακόμα και δημογραφικά, αν το δείτε, σας έδωσαν πληθυσμό. Μας έδωσαν. Τι καλύτερο από τα χωριά μας που έχουν πια ερημώσει και έχουν μείνει μόνο ηλικιωμένοι άνθρωποι, από το να μας δώσουν λίγη ζωή. Είναι εξαιρετικό. Είναι. Εκείνη η προσφυγιά μας έδωσε πράγματα. Μας έμαθε πράγματα. Νοικοκυρευτήκαμε από τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Ελληνισμός. Μην ξεχνάμε, ρίζες είναι αυτές. Mm-hmm. Ρίζες. Τρία, Λικαρνασσός. Όλα αυτά. Όλα τα παράλια της Μικράς Ασίας ήταν δικά μας. Δεν μπορούν να ξεχαστούν αυτές οι πατρίδες. Αλυσμόνητες πατρίδες, πραγματικά. Εύστοχος ο τίτλος. Τι θα περιλαμβάνει η εκδήλωση, εκτός από την αναφορά στους ανθρώπους των Κουνάβων? Θα ξεκινήσει με ένα μικρό καλωσόρισμα από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, ένα εξαιρετικό παιδί, ο Παπαδακάκης, ο Γιώργος, επιτρέψτε μου να αναφερθώ. Είμαστε ένας πάρα πολύ όμορφος σύλλογος, 7 άτομα και 2 αναπληρωματικοί, οι οποίοι, εγώ είμαι γεροντότερη, αλλά μαθαίνω πολλά από τους νέους. Να είναι καλά τα παιδιά μου, να είναι καλά. Ένα μικρό καλωσόρισμα από τον Γιώργο μας. Μια μικρή ομιλία που θα αναφερθεί ο Λευτέρης για τα 87 άτομα αυτά, κάποιες σκέψεις δικές του, κάποια λόγια όμορφα.
ένα μικρό θεατρικό που έχω αναλάβει εγώ με 10 παιδιά του χωριού, γιατί θέλουμε οπωσδήποτε τα παιδιά να μπαίνουν στο κλίμα και να μαθαίνουν, να ξέρουν γιατί κλαίει η μάνα, ας πούμε, γιατί έτσι πρέπει να μάθουν και να ξέρουν την ιστορία μας. Είναι και κομμάτι της ιστορίας. Και η χοροδία του συλλόγου Αλατσατιανού. Εγώ ξεκλέβω λίγο από εκεί πάνω το πρόγραμμα. Πάνω και απ' δίνει όλα. Νομίζω το στίγμα της και η χοροδία στην όλη και εκδήλωση. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ήταν με χαρά δέχτηκαν να συμμετέχουν. Το τελείωμα της βραδιάς θα είναι η χοροδία των Αλατσατιανών. Να είναι καλά όλοι τους. Τους ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας, μέσα από την καρδιά μας. Και διασκέδαση και, ελπίζουμε, και ενημέρωση. Ελπίζουμε δηλαδή να ξανά και σε άλλες εκδηλώσεις να συμμετέχουμε όλοι. Κύριε Σαμπατιανάκη, να συγκυρώσω κάτι. Παρακαλώ. Θα μαγειρέψουν 50 γυναίκες. Εθελοντισμός. Ό,τι μικρασιάτικα φαγητά. Για να πάρει ο κόσμος ένα κρασί, μια ρατσί εις μνήμην αυτινός των ανθρώπων. Ναι. Όχι μεγάλα πράγματα, γιατί ο κόσμος πιστεύουμε να έχουμε πολύ μάζοξη, οπότε δεν θα καθίσει ο κόσμος, θα περάσει να πάρει ένα μεζεδάκι και να πιει μια ρακή. Να μην κανονίσει, γιατί. Νομίζω είναι ένας επιπλέον λόγος να σας επισκεφτούμε, γιατί ξέρουμε ότι είναι δυναμικό το έργο το δικό σας. Με χαρά θα είμαστε κι εμείς εκεί για να απολαύσουμε το τι έχετε ετοιμάσει, να μάθουμε κι εμείς πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Μην ξεχνάτε, δημοσιογράφοι είμαστε και θέλουμε να ψάχνουμε και λίγο το παρελθόν μας, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλώς να ορίσετε. Καλώς να ορίσετε. Πέμπτη, 20 Ιουνίου, ορίστε, 8.30 ώρα το απόγευμα, Αλυσμόνητες Πατρίδες στους Κουνάβους. Ο χώρος είναι λίγο έτσι, δεν θα το έλεγα μικρός, αλλά επειδή είναι σημαντικό για μας, γιατί εκεί φιλοξενήθηκαν, προσπαθήσαμε να γίνει εκεί. Είναι σκοπός μεγάλος και αν λίγο στριμωχτούμε δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μην νοιάζει. Έχει την αξία του. Είναι όλα μια χαρά. Λοιπόν, να πω ένα... Μέρη μου. Ναι, παρακαλώ. Μπορώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο μας. Μας στήριξε και μας στηρίζει σε κάθε μας εκδήλωση. Να είστε καλά. Μέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μ' αρέσουν αυτές τις συζητήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μου φέρνεις και με φέρνεις επικοινωνία μαζί τους τακτικά. Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστώ κυρία Ψυχογιού, κυρία Σαμπαθιανάκη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.